Θα καλημερίσω τον κύριο Τζίμα που είναι δικηγόρος, διδάκτορας δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης στο Αριστοτέλειο και μεταδιδακτορικός ερευνητής. Σας θυμίζω ότι πρόσφατα μιλήσαμε μαζί του για ένα βιβλίο που έβγαλε, τώρα κυκλοφορεί και που πήρε και ένα ρίσκο, κακά τα ψέματα, διότι ακόμη είναι οι εξελίξεις στην Ουκρανία, παρότι ο Ζελένσκι χθες είπε το 1/5. Κύριε Τζίμα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και εγώ για την ανταπόκριση, αλλά θα σας ξεκινήσω λίγο διαφορετικά, ενώ ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τα ελληνοτουρκικά σήμερα. Ναι. Έχω μια απορία, και επειδή ασχολείστε με την πολιτική επιστήμη, από το πρωί η Τουρκία βομβαρδίζει στη Βόρειο Σύρια, άλλη χώρα δηλαδή, με επίκεντρο το κουρδικό στοιχείο. Αναρωτιέμαι, ναι, εδώ δεν έχουμε αναθεωρητισμό, ολιγάρχες που στηρίζουν έναν αυταρχικό ηγέτη που προσβάλλει τα εδάφη άλλης χώρας και πλήττει ζωές ανθρώπινες, διότι οι άμαχοι φεύγουν κατά εκατοντάδες για να μην γίνουν τροφή και βορρά στα κανόνια? Είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα από αυτά που υπονοεί η ερώτησή σας και εξηγούμε. Πρώτον, εξυπηρετώντας τίνο στην πολιτική, η Τουρκία μπήκε στη Συρία επιχειρώντας αλλαγή καθεστώτος δια της βίας των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δύσης. Ποιος συμπαραστάθηκε στην Τουρκία και στις δυνάμεις που υποστήριξε και η Τουρκία, όπως και η Σαουδική Αραβία και άλλα φιλοαμερικανικά αραβικά καθεστώτα, ολόκληρο το ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα? Ποιον αναγνωρίζει ως πολιτική οντότητα που εκπροσωπεί το Συριακό λαό ακόμη και σήμερα το ΝΑΤΟ, η Δύση και η Ελλάδα, τις φιλοτουρκικές δυνάμεις, την πολιτική ομπρέλα του Ελεύθερου Συριακού Στρατού, οι οποίες έχουν την έδρα του στην Κωνσταντινούπολη? Ποιος βρίσκεται σε αντίθεση με την τουρκική εισβολή, η κυβέρνηση Άσαντ? Ποιος είναι σύμμαχος κυβέρνηση Άσαντ, το βασικότερο σύμμαχος? Η Ρωσία και το Ιράν. Ποιοι εγκατέλειψαν τους Κούρδους στο πεδίο, δεν μιλώ για δηλώσεις, οι στενότεροι σύμμαχοί τους, οι Αμερικανοί. Πώς έχουν αξιοποιήσει τους Κούρδους οι Αμερικανοί στη Συρία? Ως πολιτοφυλακές οι οποίες εγγυώνται ότι με λίγα στρατεύματα οι ΗΠΑ θα μπορούν να, με λίγους κομμάντο, θα μπορούν να ελέγχουν χάρη στην κουρδική προστασία πετρελαιοπηγές στη Βόρεια Συρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κλέβουν το συριακό πετρέλαιο. Εν τέλει λοιπόν η Ελλάδα με ποιον είναι στη Συρία? Με το διεθνές δίκαιο ή με τη διεθνή παρανομία? Με τους αντιπάλους της Τουρκίας ή με την Τουρκία? Και αντιστοίχως και η Συρία και το ΝΑΤΟ. Συγγνώμη, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Δεν μιλώ για δηλώσεις. Οι δηλώσεις είναι εύκολες. Στην πράξη τι γίνεται? Άρα μου λέτε ότι θα εξακολουθούμε να ζούμε σε ένα σχιζοφρενικό πλανήτη, όπου εδώ ισχύει ανάλογα με τα συμφέροντά μου και οι συμμαχίες μου, οι οποίες μπορεί να αλλάζουν, να μεταβάλλονται. Μακάρι να ήταν έτσι. Για την ελληνική περίπτωση δεν ισχύει αυτό. Καλά, δεν μιλάω για την ελληνική, μιλάω για τους μεγάλους παίκτες. Γιατί για και οι Ρώσοι στηρίζουν, σωστά είπατε, τον Άσαντ. Μια χαρά τα κύμη είναι με την Τουρκία στα άλλα. Και πάει λέγοντας γύρω-γύρω, όλοι. Αυτό το εννοώ. Πρόβλημα είναι ότι δυνάμεις όπως η Ελλάδα δεν ευθυγραμμίζονται με τα δικά μας εθνικά συμφέροντα και με το διεθνές δίκαιο. Ευθυγραμμίζονται με τα αμερικανικά εθνικά συμφέροντα, ακόμη και εκεί που αυτά, κατ' εξοχήν και των πραγμάτων, υποστηρίζουν, γιατί συγχρονίζονται, έτσι, την Τουρκία. Δηλαδή δεν μπορεί να εκτοξεύουμε κορώνες από τα μέσα ενημέρωσης περί καθεστώτος Ερντογάν και περί το ότι θα υποστηρίξουμε τα εθνικά μας δίκαια κτλ. Και την ίδια στιγμή, εκεί που η Τουρκία έχει πόλεμο, τον οποίο έχει προκαλέσει η ίδια, και που κρίνεται το εάν θα έχει φθορά η Τουρκία ή αν θα αυξήσει το στρατηγικό της βάθος, εμείς αντικειμενικά να είμαστε με την Τουρκία ενάντια στο διεθνές δίκαιο. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να παρακουσυνθεί περαιτέρω και να περιπλέξει την κατάσταση συνολικά στην Ανατολική Μεσόγειο, και μήπως μετά από αυτό, είδατε, σας πήγα λίγο ανάποδα σήμερα, ναι, ανοίγει ενδεχομένως και η ιστορία των Βαλκανίων, διότι προχθές, μετά από πολλά χρόνια, αποφάσισε να μιλήσει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής, και η πρώτη του αναφορά για την περιοχή ήταν τα Βαλκάνια. Ναι. Ο πόλεμος στη Συρία ούτως ή άλλως είναι η πρώτη μεγάλη αντιπαράθεση Ρωσίας και ΗΠΑ δι' αντιπροσώπων. Με τον πόλεμο στη Συρία εισαγόμαστε ευθέως ήδη από το 2011.
στις αντιπαραθέσεις των μεγάλων δυνάμεων. Επομένως, όσο αυτή η αντιπαράθεση οξύνεται, το οποίο και συμβαίνει, θα περιπλέκεται και ο πόλεμος στη Συρία. Ήδη, παραδείγματος χάρη, ξέρουμε ότι η Ρωσία βρίσκεται σε πορεία αντιπαράθεσης και με το Ισραήλ σε σχέση με τη Συρία. Έχει ενεργοποιήσει και κάποια αντιεροπορικά τη συστήματα S-300 κτλ. Το οποίο παλαιότερα δεν συνέβαινε. Επομένως, η υπόθεση της Συρίας είναι απολύτως κρίσιμη, διότι ακριβώς σηματοδοτεί ένα τμήμα της αμερικανοτουρκικής διαπραγμάτευσης για το πώς θα αποκτήσει μεγαλύτερο στρατηγικό βάθος η Τουρκία. Ως τμήμα μιας παγκόσμιας αντιπαράθεσης συνδέεται με κάθε άλλη πτυχή αυτής της παγκόσμιας αντιπαράθεσης, η οποία ξεκινά από τον Κάφκασο και φτάνει μέχρι τη Βόρεια Αφρική και προς ανατολικά στην Συνική Θάλασσα. Στα Βαλκάνια έχουμε επίσης προσπάθειες αποσταθεροποίησης, το είδαμε με τη Σερβία και το Κωσυφοπαίδιο. Οι πιέσεις, το έχει πει και ο Βούτσιτς, που δέχεται η Σερβία προκειμένου να επιβάλλει και Ρώσεις στη Ρωσία, είναι τεράστιες. Ο μοχλός πίεσης προς τη Σερβία είναι το Κωσυφοπαίδιο, και το Κωσυφοπαίδιο τουλάχιστον. Και βεβαίως γνωρίζουμε πολύ καλά από την υπόθεση της συμφωνίας με τη Βόρεια Μακεδονία πλέον, ότι βασικός στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι να ελέγξουν πλήρως και τα Δυτικά Βαλκάνια. Αυτό προφανώς θα γεννήσει ζητήματα στον βαθμό που θα υπάρξουν και υπάρχουν αυτή τη στιγμή ορισμένες χώρες ή παράγοντες εντός ορισμένων χωρών, οι οποίοι δεν θέλουν να ταυτιστούν με την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών απολύτως. Αισθάνεστε λοιπόν ότι η πίεση που ασκεί στο ΝΑΤΟ η Τουρκία με τη Φιλανδία και τη Σουηδία, σήμερα το γράφει και γι' αυτό ζητώ τη γνώμη σας, η Jerusalem Post, αποσκοπεί πρωτίστως στο να έχει καθαρά λιμένα τα χέρια της στο τι θα πράξει τη Βόρειο Συρία? Όχι μόνο εκεί. Δεν αφορά κατά τη γνώμη μόνο τη Βόρειο Συρία. Προφανώς αφορά και τη Συρία, διότι ξέρετε, η Συρία αποτελεί το μεγαλύτερο τυχοδιοκτισμό Ερντογάν. Όπου ο Ερντογάν θεωρεί ότι από κάποιο σημείο και μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες τον άδειασαν. Θυμίζω ότι στα 10 χρόνια από την έναρξη του πολέμου στη Συρία είχε γράψει ένα άρθρο ο Ερντογάν στο Bloomberg που έλεγε: γιατί δεν αφήνετε απευθυνόμενους Αμερικανούς να τελειώσουμε εμείς τη δουλειά στη Συρία και δεν μας ενισχύετε, που κοστίζουμε και φθηνότερα από ό,τι οι δικοί σας στρατιώτες. Είναι διακεκριμένος στόχος του Ερντογάν, αρχικώς ήταν να επιβάλλει ένα δικό του φιλικό καθεστώς στη Συρία και πλέον να αποκτήσει ένα τμήμα της Συρίας. Δεν αφορά όμως η διαπραγμάτευση για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ μόνο τη Συρία. Αφορά τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου συνολικώς, σε συνδυνεργασία προφανώς με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο. Η Τουρκία δηλαδή θέλει να πει: εγώ είμαι ο μεγάλος παίχτης εδώ και εάν μου το αναγνωρίσετε αυτό, η αναγνώριση αυτή περνάει μέσα από την Ελλάδα και τη δική μας κυριαρχία και τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα, μετά με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο μπορούμε να κάτσουμε οι τρεις μας και να βρούμε μια λύση. Νομίζω ότι είστε σαφείς. Για να έρθουμε τώρα λίγο, σας παρακαλώ πολύ, στα καθημάς, στα ελληνοτουρκικά. Όλα είναι καθημάς, αλλά με πιο καθαρό. Και το λέω με την έννοια ότι το τελευταίο διάστημα ζούμε μία παρατεταμένη ένταση με κλίμακα να ανεβαίνει διαρκώς. Εάν κρατήσει κάποιος κάτι από αυτό, είναι ότι είναι η πρώτη φορά σε φραστικό επίπεδο που φαίνεται κι εμείς να έχουμε επιλέξει ένα πιο σκληρό πεδίο απαντήσεων. Δεν είναι άλλες εποχές. Όμως το πρώτο που θέλω να σημειώσω και θέλω την άποψή σας είναι ότι η Τουρκία πρακτικά, με όλη αυτή τη συζήτηση περί αποστρατιωτικοποίησης, τα νησιά δεν είναι δικά σας, είναι ασαφούς κυριαρχίας, τι δουλειά είχε να πάει στην Ψέριμο, σε ένα νησί, είπε ο Γιαϊτζή σήμερα, εμφανίστηκε πρωί-πρωί, σε ένα νησί το οποίο είναι δικό μας, είναι όπως Σύμια κτλ. Κτλ. Στην ουσία ο τρόπος, εγώ αποπληθωρίζοντας Τουρκίας, και γι' αυτό θεωρώ ότι είχε αναβιβάσει ό,τι κάνει, είναι σαν να σου λέει ότι κοίταξε να δεις, όχι στρατό, καν κυριαρχία, δηλαδή είσαι με μειωμένης, περιορισμένης ευθύνης κράτος Ελλάδα. Αυτή είναι η άποψή μου. Κάνω λάθος? Ναι, περίπου αυτό είναι. Η Τουρκία ουσιαστικά προσπαθεί να φτιάξει ένα δόγμα ότι υπάρχει κυριαρχία υπό αίρεση της Ελλάδας, υπό την αίρεση της μη στρατιωτικοποίησης, άρα εφόσον έχουν στρατιωτικοποιηθεί, άρα δεν θα πρέπει να αμφισβητηθεί η κυριαρχία. Το μεγάλο ζήτημα όμως, αν με επιτρέπετε, είναι το εξής. Αυτό δεν υπόθηκε για πρώτη φορά τις προηγούμενες μέρες. Σωστά. Υπόθηκε μήνες πριν. Σωστά. Ίσως και ένα χρόνο. Επομένως,
Όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός πήγε στην Κωνσταντινούπολη για το διαβόητο πρωινό του με τον κύριο Ερντογάν, δεν γνώριζε αυτή τη θέση της Τουρκίας. Προφανώς και τη γνώριζε. Με ποια λογική λοιπόν πήγε και εξήγηλε μια περίοδο ήρεμων νερών, ευθέως συνδέοντάς την στο Αιγαίο με τα γεγονότα στην Ουκρανία, ενώ ήξερε πολύ καλά ότι η Τουρκία κατά κανένα τρόπο δεν ανέρεσε αυτό το ζήτημα. Δεν το έβγαλε από την ατζέντα, το διατήρησε. Άρα όταν εσύ δέχεσαι να συνομιλείς στο ανώτατο επίπεδο εν γνώση των ζητημάτων που θέτει η άλλη πλευρά, το τι λες μετά όταν η άλλη πλευρά προφανώς θα σε αδειάσει και θα επαναφέρει τα ζητήματα τα οποία είναι γνωστά, είναι άνευ ουσίας. Θα μπορούσε να σας πει κάποιος ως αντίλογος ότι δώσαμε μια ευκαιρία ακόμη, ρε παιδί μου, να... Και ο Γιώργος Παπανδρέου είχε απαντήσει αυτό όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τον πρόεδρο Τζόνσον τον πίεζε να πάει σε συνομιλίες με την τουρκική ηγεσία για το Κυπριακό, και είχε πει πολύ ορθώς τότε ότι αν μιλήσουμε στο ανώτατο επίπεδο χωρίς να έχουμε διασφαλίσει την επίλυση των ζητημάτων, το μόνο το οποίο μένει μετά την αποτυχία των συνομιλιών είναι ο πόλεμος. Και γι' αυτό κανείς μιλά όταν ξέρει ότι τα ζητήματα μπορούν να λυθούν. Mm. Αυτό συμβαίνει και εδώ. Οι ηγέτες δεν μιλούν για να κάνουν κουτσομπολιό. Μιλούν για να λύσουν ορισμένα ζητήματα ή να δρομολογήσουν λύσεις. Μόνο στην Ελλάδα, επειδή θέλουμε με κάποιο τρόπο να καταστήσουμε πιο αποδεκτή την πολιτική του κατευνασμού, έχουμε υιοθετήσει το δόγμα ότι είναι καλύτερο να μιλάμε από το να μην μιλάμε, λες και πραγματικά οι ηγέτες βρίσκονται και μιλούν περί ανέμων και υδάτων. Λοιπόν, έστειλε η ελληνική πλευρά το σήμα ότι παρά τα αιτήματα της Τουρκίας είναι δεκτική στο να συνομιλεί μαζί της. Αυτή η δεκτικότητα σημαίνει εκ των πραγμάτων έστω μερική αποδοχή των ζητημάτων που θέτει η Τουρκία ακριβώς ως ζητημάτων. Για κάποιους λόγους προσπάθησε μετά να υπαναχωρήσει από αυτό και η Τουρκία αντιδρά με ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Άρα νιώθετε ότι έχουμε μπροστά μας και άλλα επεισόδια από αυτή την ιστορία? Αυτό είναι δεδομένο. Μάλιστα το σημαντικό είναι ότι αν γυρίσουμε πίσω στην ιστορία, βλέπουμε πάρα πολλές επικίνδυνες ομοιότητες με την πορεία του Κυπριακού. Μην ξεχνάτε ότι στο Κυπριακό, εσείς το θυμάστε πολύ καλά, το ξέρετε πολύ καλά, η ελληνική πλευρά είχε κάνει την επιλογή της μεγαρχίας της ελληνικής, η οποία δημιουργούσε ζήτημα στην Τουρκία, διότι δεν της επέτρεπε μία απόβαση. Ασκήθηκαν οι πιέσεις οι οποίες τελικά τελεσφόρησαν και το αποτέλεσμα αυτών των πιέσεων που οδήγησαν στην αποχώρηση της μεγαρχίας ήταν τελικώς εισβολή. Σήμερα έχουμε μπει σε μια διαδικασία πιέσεων για αφοπλισμό των νησιών του Αιγαίου και βεβαίως υπάρχουν εύλογες υποψίες ότι ο αφοπλισμός αυτός μπορεί να συζητείται εκ των πραγμάτων. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια όχι του να πάρουμε ξαφνικά το στρατό και να φύγουμε, αλλά να αρχίσουμε να αφαιρούμε οπλικά συστήματα τα οποία ενοχλούν την Τουρκία. Μάλιστα. Αυτό βεβαίως, επειδή έχει ανοίξει και μια συζήτηση τώρα με τα άρματα, δεν θέλω να εμπλακείτε σε αυτό, δεν είστε ειδικός, ούτε εσείς ούτε εγώ. Πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι μια τροχιοδεικτική, μπορεί και να μην είναι έτσι, μένει να το δούμε. Όμως εγώ σας ρωτώ και επιμένω, αν νιώθετε με βάση την ανάλυση και αυτά που διαβάζετε και γνωρίζετε, ξέρω ότι το παρακολουθείτε εκ του σύνεγγυς, ότι η Τουρκία πια έχει επιλέξει ανεξαρτήτως το αν το κάνει και για εσωτερική κατανάλωση και για τις συγκυρίες, αν έχει επιλέξει μια τροχιά σύγκρουση με την Ελλάδα. Καταρχάς να πούμε κάτι, αυτό περί εσωτερικής κατανάλωσης δεν μας βοηθά σε τίποτα. Προφανώς, δηλαδή, εγώ πρόσεξα. Λόγο και να επιλέγει κανείς την κύριε σύγκρουση. Τζίμα, για σένα, ακούστε, το σημαντικό είναι ότι επιλέγει τη σύγκρουση. Μάλιστα, ακούστε, εγώ είπα ότι μπορεί και αυτό να είναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν το λέω για σας, το λέω επειδή συνήθως λέγεται στα μέσα ενημέρωσης σαν να, αν πρόκειται για ζήτημα εσωτερικής κατανάλωσης, να είναι λιγότερο επικίνδυνο. Είναι εξίσου επικίνδυνο. Αλλά δεν, κατά τη γνώμη, δεν πρόκειται μόνο γι' αυτό. Είναι σαφής η στρατηγική της Τουρκίας για τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου και ο έλεγχος της Ανατολικής Μεσογείου περνά μέσα από τον έλεγχο και του Αιγαίου. Και ο έλεγχος του Αιγαίου με τη σειρά του περνά μέσα από τον μετριασμό της ελληνικής κυριαρχίας σε κάποια από τα νησιά ή την πλήρη ανέρεση της ελληνικής κυριαρχίας σε κάποια από τα νησιά. Mm. Αυτό υλοποιείται από το 1996. Είναι δε εντυπωσιακό ότι ενώ το 1996 με μεσολάβηση ΗΠΑ είχαμε την πρώτη περίπτωση κατά την οποία αναιρέθηκε στην πράξη η ελληνική κυριαρχία. Η Ελλάδα δεν ασκεί κυριαρχία στα ίμια αυτή τη στιγμή.
το ξέρουμε όλοι, εμείς εξακολουθούμε να διεκδικούμε τέτοιες ακριβώς παρεμβάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μάλιστα ακούω δημοσιογράφους στα μέσα ενημέρωσης να εκφράζουν τη θλίψη τους για το ότι τώρα αν συνέβαινε κάτι ίσως να μην υπήρχε μια τόσο πετυχημένη παρέμβαση των ΗΠΑ, εντός εισαγωγικών κατά τη γνώμη το πετυχημένη, όσο την εποχή των ημείων. Άρα όταν εδώ και 26 χρόνια έχεις μια πορεία ανέρεσης κυριαρχίας, δεν έχει σημασία αν θα γίνει de jure, ούτε στο κυπριακό de jure έχεις αποδεχτεί τη διχοτόμηση, αλλά de facto υπάρχει. Λοιπόν, όταν εδώ και 26, ένα τέταρτο του αιώνα έχεις αυτή την πορεία, είναι προφανές ότι η Τουρκία όχι απλώς έχει σχεδιάσει και έχει αποφασίσει, αλλά υλοποιεί αυτή την πολιτική. Νομίζω ότι αυτό που λέτε το ενισχύει και η στάση, γιατί και στην Ελλάδα πάλι ακούγεται αυτή η κουβέντα, της ίδιας της αντιπολίτευσης στην Τουρκία σύσσωμης, η οποία πλειοδοτεί. Δηλαδή του λέει, τι ετοιμάς να βγάλεις το καράβι το καλοκαίρι, το έχετε ακούσει. Πάρε κανένα νησί να σε στηρίξει. Είναι και πιο σοβαρή δήλωση, δήλωση Κιλιτζάρουλου από τον Ερντογάν για εμάς, διότι αποδομεί όλη την πολιτική της αμερικανόφιλης πλευράς του ελληνικού πολιτικού συστήματος, που είναι και κυρίαρχη, η οποία τι λέει? Οι ΗΠΑ δεν συμπαθούν τον Ερντογάν. Οι ΗΠΑ με κάποιο τρόπο, αυτό υπονοούν, θα πιέσουν τον Ερντογάν ή και θα τον ανατρέψουν, και άρα τα προβλήματά μας θα λυθούν. Και βλέπουμε τις πιέσεις από τον Ρόμπερτ Μενέντες και από άλλους, για τους οποίους ξεχνούμε ότι δεν είναι φιλέλληνες. Αμερικανοί πολιτικοί είναι, οι οποίοι θεωρούν ότι ο Ερντογάν δεν υπηρετεί τα συμφέροντά τους. Μα η φιλοδυτική και μαλική αντιπολίτευση είναι ακόμη πιο σκληρά εθνικιστική από τον Ερντογάν. Πλειοδοτεί σε δηλώσεις εθνικισμού απέναντι στην Ελλάδα. Όχι τώρα, εδώ και χρόνια συμβαίνει αυτό. Απλώς επειδή βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, και το αδιέξοδο μας προκύπτει από το ότι έχουμε ευθυγραμμιστεί εδώ και 10 τουλάχιστον χρόνια και παραπάνω στην πραγματικότητα με ξένα συμφέροντα και όχι ελληνικά, προσπαθούμε να φτιάξουμε διάφορες κατασκευές οι οποίες να μας ανακουφίσουν μπροστά στο δεδομένο της στρατηγικής απαξίωσης της δικής μας πολιτικής. Δεν έχουμε πρόβλημα μιας κυβέρνησης μόνο, αυτό είναι προφανές. Έχουμε πρόβλημα στρατηγικής, διότι η στρατηγική μας εξακολουθεί να είναι μεταψυχροπολεμική, ενώ ο μεταψυχροπολεμικός κόσμος έχει τελειώσει. Το περιγράφετε άλλωστε στο βιβλίο σας, πολύ χαρακτηριστικά τα νέα δεδομένα. Θέλω να σας ρωτήσω και το εξής. Υπό το βάρος αυτών των εξελίξεων, μόλις προχθές, το επικαλούμε γιατί προχθές συνέβη, ο πρώην Πρωθυπουργός έδωσε έτσι ένα καμβά κυρίως στα εθνικά θέματα, και προσδιορίσε με τη στάση του, τουλάχιστον φραστικά, γιατί υπάρχει και ο δικός του βίος, μία άλλη προσέγγιση. Θα έλεγα θύμιζε την παλιά εθνική στρατηγική Κωνσταντίνου Καραμαλή, Ανδρέα Παπανδρέου και πάει λέγοντας. Δηλαδή ότι έχουμε μία διαφορά, την οριοθέτηση ΑΟΖ υφαλοκρηπίδας, όχι θαλασσίων ζωνών, ΑΟΖ υφαλοκρηπίδας, πολύ συγκεκριμένη, και είπε ότι οποιαδήποτε κίνηση κατευνασμού συνιστά υποχώρηση και μειωμένη εθνική κυριαρχία. Σας ρωτώ ευθέως, επειδή τόνοι έχουν σηκωθεί ένθεν κακήθεν δραματικά δύο εβδομάδες, και καλώς εμείς απαντάμε θα έλεγα εγώ, είναι έτσι, είναι στρατηγική επιλογή ή όπως λένε κάποιοι άλλοι, έτσι φτιάχνεται το τραπέζι στο οποίο θα κάτσουμε για να συνεννοηθούμε? Α, είναι στρατηγική επιλογή, ρωτάτε, το δική ότι συμφώνουμε κάπως στους τόνους. Ξέρετε, η ιστορία μας έχει δείξει ορισμένα πράγματα. Αν θες να κλείσεις ένα ζήτημα, το οποίο είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτό στο εσωτερικό από την εσωτερική σου κοινή γνώμη ως αδύνατο, έχεις μια σειρά επιλογών. Μία εξ αυτών είναι να πας να το κάνεις στα κρυφά. Αλλά αυτό έχει πολύ κοντά ποδάρια, διότι κάποια στιγμή θα φανεί. Μια άλλη επιλογή είναι ακόμη και να αποδεχτείς την πιθανότητα εντελώς τυχοδιοκτική μιας μετριασμένης σύγκρουσης, προκειμένου μετά να, στην οποία θα μπεις με όρους δυσμενής, προκειμένου μετά να κάτσεις τραπέζι διαπραγμάτευσης. Παραδείγματος χάρη, έχουμε το προηγούμενο, πέρα από τα ελληνικά προηγούμενα σε σχέση με την Κύπρο, έχουμε το προηγούμενο της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, του πρόσφατου πολέμου, όπου φάνηκε ότι τελικά η βούληση ήταν και από την πλευρά της αρμενικής ηγεσίας να καθίσει και να βρει μια λύση στο ζήτημα του Ναγκόρνο Καραμπά. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχει η ελληνική πλευρά στο μυαλό της. Μπορώ να πω όμως, επειδή οφείλουμε να είμαστε δύσπιστοι ως πολίτες,
ότι αν η προσέγγιση της ελληνικής πλευράς είναι να μείνει σταθερή στη γραμμή την εθνική, ότι συζητάμε μόνο για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, ο μέχρι τώρα τρόπος που πολιτεύεται δεν δείχνει, δεν αποδεικνύει κάτι τέτοιο και είναι το λιγότερο αντιφατικός. Αυτό με κάνει να φοβάμαι μήπως στην πραγματικότητα έχουμε μία τυχοδιοκτική προσέγγιση από ελληνικής πλευράς, η οποία ακριβώς επειδή ευθυγραμμίζεται με ξένα συμφέροντα, αυξομειώνει την ένταση προκειμένου να κάτσει πιο εύκολα στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Και δεν ξέρω κατά πόσο ο πρώην Πρωθυπουργός, έχοντας ενδεχομένως τέτοιες πληροφορίες ή εκτιμήσεις, δεν ξέρω τι, θέλει να ξεκόψει από αυτή τη γραμμή εγκαίρως και να δείξει τη διαφοροποίησή του. Πάντως, σταθερά στις εθνικές κόκκινες γραμμές η παρούσα κυβέρνηση σίγουρα και προηγούμενες δεν βρίσκεται. Αυτό είναι βέβαιο. Θυμίζω ότι σε ούκο λίγες τοποθετήσεις του ο νυν Πρωθυπουργός δεν έχει μιλήσει για τη μοναδική διαφορά μας με την Τουρκία, έχει μιλήσει για την κύρια διαφορά μας με την Τουρκία. Mm-hmm. Σε αντίθεση με τη γραμμή του Υπουργείου Εξωτερικών, είναι λίγο διαφοροποιημένη. Όμως, εγώ δεν σας ρώτησα τυχαία, δεν είχα άλλο λόγο, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι ένας πρώην πρωθυπουργός, ενώ λέει αυτά που λέει για την Ανατολική Μεσόγειο και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στρέφεται σε αυτά που ακούγονται στο εσωτερικό της δικής μας χώρας, αφού ξεκαθαρίζει ότι κατά τη γνώμη του και η ενημέρωση στα ΜΜΕ είναι μόνο σήμαντη. Παίξαμε. Στην εισαγωγή σήμερα μια δήλωση και εν πωλής ελεγχόμενη. Έχουμε καταρχάς διαφοροποίηση από δύο πρώην πρωθυπουργούς Νέας Δημοκρατίας. Σωστά, σωστά. Τι επιμένει όμως, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι έτσι τυχαία βάζει σε ένα επίσημο βήμα τα σενάρια πλήρης συνεκμετάλλευσης και ξεκαθαρίζει τι σημαίνει αυτό. Γι' αυτό σας ρώτησα. Συμφωνώ και εγώ ότι σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Ο πρώην πρωθυπουργός, είτε κανείς τον εκτιμά περισσότερο αυτό ή λιγότερο, αυτό είναι άλλο. Μιλάει πολύ σπάνια. Και προφανώς αυτά τα οποία είπε ο ίδιος τα είχε ζυγίσει έχοντας γνώση του τι λέει. Είναι μάλιστα σημαντικό και αρκετά στενάχωρο για κάποιους εξημών το γεγονός ότι αυτού του είδους οι επισημάνσεις ακούγονται περισσότερο από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας από ότι από άλλες δυνάμεις αντιπολίτευσης, οι οποίες θα έπρεπε να είναι και πολύ πιο λαύρες εναντίον της κυβερνητικής πολιτικής. Άντας πάνω, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση όμως, προφανώς όταν έχουμε το καλοκαίρι του 20 τη δήλωση του τότε υπευθύνου εθνικής ασφαλείας άλλο Ελλάδα, άλλο Κύπρος. Άρα έχουμε και την επίσημη και τον επίσημο ενταφιασμό του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Ένα. Έχουμε κατόπιν από τον κύριο Γεραπετρίτη τη δήλωση ότι η κόκκινη γραμμή είναι τα 6 ναυτικά μίλια. Άρα οτιδήποτε άλλο δεν είναι κόκκινη γραμμή, άρα συζητείται, διαπραγματεύεται και ούτω καθεξής. Και όταν τρίτον έχουμε δηλώσει από τον Πρωθυπουργό περί κύριας και όχι μόνη διαφοράς, προφανές είναι ότι δεν μιλούμε για ρητορικά λεκτικά λάθη, αλλά για μια προσπάθεια, ακριβώς επειδή κατεξοχήν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτό θέλουν, να βρεθεί μια λύση συνεκμετάλλευσης, με την οποία ξέρετε το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι στη συνεκμετάλλευση αυτή καθεαυτή. Mm-hmm. Είναι ότι δεν είναι καθόλου σαφές τι εννοούμε ως συνεκμετάλλευση. Γιατί η Τουρκία αυτή λέει συνδιαχείριση επί των δικών μας. Ναι, ξέρετε, η συνεκμετάλλευση δεν λέει πολλά από μόνη της ως όρος. Συνεκμετάλλευση είναι, παραδείγματος χάρη, αναγνωρίζουμε ότι είναι ελληνικά και ιεραρχικά δικαιώματα και φτιάχνουμε ένα μεικτό εταιρικό σχήμα. Ναι, σωστά. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό από το να πούμε συνεκμετάλλευση, τα μοιράζουμε στη μέση και λύγουμε και το ζήτημα των χωρικών υδάτων με τρόπο που βολεύει την Τουρκία και θέτουμε και στο τραπέζι και ζητήματα κυριαρχίας επί ορισμένων νησιών. Όλα συνεκμετάλλευση είναι με έναν τρόπο. Καλή διατύπωση. Επειδή το είπατε, θέλω να σας το ρωτήσω ευθέως. Γιατί άκουσα χθες και τον αρχηγό του Τρίτου Κόμματος και προχθές τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Δεν είναι λίγο παράδοξο το γεγονός ότι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον τα μεγαλύτερα με βάση την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, δεν φαίνεται να λένε κάτι επί όλων αυτών? Μα δηλαδή, δεν έχουν διαφοροποίηση επί της στρατηγικής με την κυβέρνηση και ιδίως με την πλευρά Μητσοτάκη. Όχι τώρα, εδώ και χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαπραγματεύτηκε αυτή τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην αμυντική και από ό,τι είπε στη Βουλή για συγκυριακούς λόγους δεν την υπερψήφισε. Δηλαδή δεν την υπερψήφισε, παραδείγματος χάρη, για το ζήτημα των F-16. Αυτό είναι συγκυριακό ζήτημα, δεν είναι στρατηγικό. Λοιπόν, το ΔΕ ΚΙΝΑΛ ταυτίζεται απολύτως.
με την κυβερνητική πολιτική στα ζητήματα εξωτερικών σχέσεων, διεθνών σχέσεων. Επομένως, λογικό είναι να μην μιλούν καθόλου ή να μιλούν τελείως χαμηλόφωνα για όσα συμβαίνουν. Άκουγα χθες τον αρχηγό του τρίτου κόμματος, ΠΑΣΟΚ, δεν είναι κοινάλ πια κύριε Τζίμα, ναι, ΠΑΣΟΚ κίνημα, ναι. Κίνημα αλλαγής, ναι, ο οποίος διατύπωσε μία άποψη με βάση αυτά που λέει η Τουρκία, η οποία θεωρεί ότι ειδικά για τα Δωδεκάνησα, γιατί όπως είπε για το Ανατολικό Αιγαίο λησμονά τις αλλαγές που έχουν έρθει μετά τη συνθήκη του Μοντρέ, αλλά ειδικά για τα Δωδεκάνησα η Τουρκία δεν δικαιούται να ομιλεί, διότι δεν είναι συμβαλόμενο μέρος στα ζητήματα της αποστρατιωτικοποίησης και αυτό κακώς δεν το σηκώνουμε. Μου γεννήθηκε ακούγοντάς τον, γιατί καλό είναι να έχει τροφή σκέψης, το εξής ερώτημα. Καλά το λέει. Αυτή είναι η αλήθεια. Σωστό. Μάλιστα. Ερώτημα. Ο διάδοχος, η αποστρατιωτικοποίηση των Δωδεκανήσων συμπεριλήφθη κατά επέτηση, έτσι μας έχουν πει, των Σοβιετικών. Ο διάδοχος του Σοβιετικού κράτους είναι. Η Ρωσία. Μάλιστα. Ναι. Η Ρωσία λοιπόν, αν θέσει θέμα. Κοιτάξτε. Και πάλι κατά το διεθνές δίκαιο, η κυριαρχία δεν μπορεί να τεθεί υπό αίρεση. Προφανώς, δηλαδή, αλλά εγώ κάνω ένα σχήμα. Καταλάβατε, επειδή ναι, όλοι παίζουν με τις λέξεις και όχι με την ουσία. Δηλαδή, να το πάμε στις συνθήκες. Αυτό το οποίο λέτε είναι πολύ σωστό υπό την εξής έννοια. Στη μεγάλη εικόνα την οποία θέτεται, η Ρωσία έχει συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτά δεν αφορούν μόνο το Αιγαίο, αφορούν κατεξοχήν και την Κύπρο. Και αυτό το ξέρουμε από την ιστορία του Κυπριακού ακόμη. Η προσπάθεια και επιπλέον ιστορικά η Ρωσία, με όλες τις διαφοροποιήσεις που μπορεί να έχουμε από την πολιτική της, αποτελεί έναν παράγοντα ανάσχεσης της τουρκικής πολιτικής για λόγους που αφορούν την ίδια την Τουρκία, την ίδια τη Ρωσία. Επομένως, η προσπάθεια, η πολιτική δική μας, Ελλάδας και Κύπρου, να ξεκοπούμε τελείως από τη Ρωσία και πολύ χειρότερα να επιδιώξουμε ακόμη και την ήττα της Ρωσίας στην Ουκρανία έως και την αλλαγή καθεστώτος στη Ρωσία, αποσυνιστά πολύ επικίνδυνη εξέλιξη για τα άμεσα δικά μας εθνικά συμφέροντα. Ναι, από την άλλη όμως το να πεις άφεριμ και κάνω ό,τι θες, ανοίγει ένα προηγούμενο και στην Κύπρο να σου πει και ο Ερντογάν άφεριμ κάνω και εγώ τι θέλω. Έτσι, η Ρωσία, ξέρετε, δεν ζήτησε από κανέναν να δικαιολογήσει την επέμβασή της στην Ουκρανία. Δεν την ενδιαφέρει έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, είτε εμείς πούμε ότι την καταδικάζουμε, είτε ότι την εγκρίνουμε, γιατί η Ρωσία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό το οποίο η Ρωσία θέλει προφανώς είναι να μην επιβάλλονται και οι Ρώσεις και πολύ περισσότερο να μην αποστέλλεται οπλισμός. Θυμίζω ότι η Ουγγαρία έχει και αυτή επιβάλλει και οι Ρώσεις στη Ρωσία. Παρ' όλα αυτά, από την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζεται στο μαύρο πρόβατο και από τη Ρωσία ως ένας προνομιακός συνομιλητής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλά το λέτε αυτό. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχει μια ευελιξία στην πολιτική την οποία μπορείς να ασκήσεις. Μπορεί να είναι από πλήρης ταύτιση με τη ΣΥΠΑ όπως αυτή που ασκούμε εμείς σήμερα, έως καταδίκη της Ρωσίας, αλλά όχι και το να βρίσκεσαι στην προμετωπίδα του αντιρωσισμού, το οποίο και θα περίμενα από εμάς για διαφόρους λόγους η Ρωσία. Δεν θα ήταν απαραίτητος, κάτι γνώμη θα ήταν πάρα πολύ θετικό, αλλά και σίγουρα δεν θα ήταν και τόσο ενοχλητικό για οποιονδήποτε, πέραν ενδεχομένως των Ηνωμένων Πολιτειών, το να είχαμε μια τέτοια πολιτική. Λέει ο φίλος μου ο Θάνος, καλημέρα στον κύριο Τζίμα. Σε μέσο ενημέρωσης της Φιλανδίας που είδα, παρουσιάζεται η εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις της Φιλανδίας ως μία από τις αιτίες τη διαμάχη Τουρκίας με την Ελλάδα. Μήπως αυτά που ζητάει η Τουρκία για το βέτο που θέτει αφορούν και εμάς? Πληροφορίες δεν έχω, προφανώς. Εκτίμηση κάνω. Το είχαμε πει μαζί και την προηγούμενη φορά. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει καμία περίπτωση βάσει του προσανατολισμού της Τουρκίας, ο οποίος είναι προς τη Συρία και προς την Ανατολική Μεσόγειο και προς το Αιγαίο, να μην τεθούν ζητήματα Αιγαίου στην όποια διαπραγμάτευση διεξάγει η Τουρκία. Θα ήταν παράλογο. Δηλαδή, όσο σημαντική και αν είναι η Βόρεια Σύρια, η Ανατολική Μεσόγειος είναι απείρως σημαντικότερη για την Τουρκία. Ο έλεγχος στην Ανατολική Μεσόγειο κατά το ένα μέρος αφορά την Κύπρο. Το ζήτημα αυτό στο πεδίο λύθηκε το 1974 με την εισβολή. Κατά το άλλο μέρος αφορά νησιά του Αιγαίου και ΑΟΣ στο Αιγαίο, το οποίο η Τουρκία προσπαθεί να λύσει με έναν τρόπο αντίστοιχο με εκείνον του Κυπριακού σήμερα.
Μάλιστα. Τώρα, θέλω να κλείσουμε με κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον και το άκουσα και από εσάς. Προσέξτε, η Ρωσία επισήμως, ακόμη και σήμερα, δεν λέει ότι κάνει πόλεμο στην Ουκρανία. Ναι. Έτσι, λέει ότι κάνει μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Ακριβώς. Άρα έχει ένα θολό τοπίο μεταξύ, για να το πω όπως περίπου το συζητήσαμε, για το Μοσχοβίτη είναι ένα θολό τοπίο και με τον έλεγχο της ενημέρωσης του τι ακριβώς γίνεται στην Ουκρανία, μια στρατιωτική επιχείρηση, όχι πόλεμος, αυτή είναι η ανάγνωση που έχει. Ναι. Δηλαδή κάποιοι επαγγελματίες του ρωσικού στρατού, όσο κοινικό και να μας ακούγεται εμάς, κάνουν εκεί επιχειρήσεις. Όπως κάνει και η Τουρκία, το ίδιο πράγμα ακριβώς λέει και η Τουρκία για τη Βόρεια Σύρια. Δεν λέει κάνουν πόλεμο, κάνουν μια επιχείρηση. Μάλιστα. Δεν κάνουν επιστράτευση. Ερώτημα, αυτό το μοντέλο θα μπορούσε να περάσει και στα ελληνοτουρκικά? Στο βαθμό που έχετε, είναι πολύ σωστή η ερώτησή σας και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Το βαθμό κατά τον οποίο η ελληνική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία εξακολουθεί να είναι προσανατολισμένη σε γεγονότα τύπου ημίων, ασχέτως μεγαλύτερης ή μικρότερης έντασης, δηλαδή σε αεροναυτικές επιχειρήσεις ολίγων ημερών, αυτό θα είναι το μοντέλο. Αυτό θα είναι. Ο μόνος τρόπος λοιπόν, και το οποίο βλέπει πάρα πολύ την επιτιθέμενη δύναμη, έτσι, τη βολεύει, διότι μπορεί με σχετικά λίγες ειδικές δυνάμεις αεροπορία και ναυτικό να θεωρεί δεδομένο ότι και χρονικά και τοπικά θα περιορίσει το πεδίο σύγκρουσης εκεί που τη συμφέρει. Σε ένα μικρό νησί, σε μερικές νησίδες, σε ένα μεγαλύτερο νησί κτλ. Η απάντηση σε αυτό είναι να καταστήσεις σαφές, αλλά και να προετοιμαστείς, όχι μόνο να το πεις και να το καταλάβει και η άλλη πλευρά ότι είσαι επαρκώς προετοιμασμένος, ότι θα μετατρέψεις οποιοδήποτε περιορισμένο επεισόδιο σε μια πλήρη πολεμική σύγκρουση. Αυτό που είπε δηλαδή ο αρχηγός για να το κάνεις αυτό, ναι, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ανασυστήσεις το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου. Μάλιστα. Εγώ θέλω να πω ότι αυτό που περιγράφεται είναι η πιο πιστική απάντηση. Απόψεις αντιθέσεις είναι ο επίτιμος αρχηγός για ΕΘΑ, ο στρατηγός Παραγιουδάκης, που αυτό έπραξε τη βραδιά των ημίων, ασχέτως αν πέρασε κάτω από τα κυβερνητικά ραντάρ και τα επικοινωνιακά τότε. Δεν περίμενε εντολές. Άνοιξε όλο το μέτωπο στη Θράκη και έγινε το έλα να δεις με τους Αμερικανούς. Ξεχνούμε, αν μου επιτρέπετε, ότι το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου δεν είναι πολύ ακριβό για την Ελλάδα. Είναι η πιο φτηνή λύση για την Ελλάδα. Διότι αν δεν το έχεις, επειδή πολιτικά καμία ελληνική ηγεσία δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντέξει νέα ήττα στην Κύπρο, θα τρέχεις τελευταία στιγμή, θα ιτηθείς και το κόστος και το ανθρώπινο και το υλικό θα είναι πολλαπλάσιο. Δυστυχώς, μετά το 1996 το δόγμα αυτό ενταφιάστηκε και επισήμως επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη φοβάμαι ότι θα το πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά, την πιθανότητα δηλαδή μιας σύγκρουσης όπου στο ένα τουλάχιστον εκ των τριών μετώπων θα είμαστε απολύτως απροετοιμάστοι. Κύριε Τζίμα, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία σήμερα το πρωί της Παρασκευή.